Με μία πρωτοφανή στα χρονικά απόφαση του κυρίου Τατούλη, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην προσεχή του συνεδρίαση να ορίσουν πληρεξίσιους δικηγόρους, προκειμένου η περιφέρεια να κινηθεί δικαστικά και να προχωρήσει στην λύση δεκάδων ανώνυμων εταιριών στη Μεσσηνία. Έπεται συνέχεια και στην Κορινθία, οι οποίες κατά κύριο λόγο δεν έχουν καταθέσει ισολογισμούς ως όφυλαν τα τελευταία χρόνια. Μια τυπική παράβαση για την οποία ευθύνεται κυρίως η ένταση της οικονομικής κρίσης που βιώνει η πατρίδα μας στα χρόνια των μνημονίων. Με δεδομένο ότι δεν έχουν υπάρξει καταγγελίες από ανταγωνίστριες εταιρείες, αντιλαμβανόμενοι ακόμη και αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση του επιχειρηματικού κόσμου, είναι απορίας άξιο ο ιδιαίτερος ζήλος που επιδεικνύει ο κύριος Στατούλης με αυτή του την ενέργεια. Επί της ουσίας, αποφάσισε να αναστείλει την λειτουργία αυτών των εταιριών και εκατοντάδες εργαζόμενοι να μείνουν κυριολεκτικά στον δρόμο. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βιομηχανίες, τυποποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων και άλλες κατηγορίες εταιριών παροχής υπηρεσιών εντάσσονται στη λίστα ντροπής του κυρίου Τατούλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία άλλη περιφέρεια σε ολόκληρη την χώρα δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Ουδέποτε αιρετή περιφέρεια ή νομαρχία έχει προχωρήσει σε λύση εταιριών για τέτοιου είδους τυπικές παραβάσεις. Η σκοπιμότητα δε αυτής της απόφασης του κ. Τατούλη εν μέσω προεκλογικής περίοδου ελέγχεται πολιτικά και ηθικά για τις εταιρείες που έχει επιλέξει να βάλει το προσωπικό του λουκέτο. Είναι η στιγμή που οι αντιπολιτεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα επιμελητήρια, οι επιχειρηματικές ενώσεις και οι επαγγελματικοί σύλλογοι οφείλουν να αντιδράσουν.